θα επιχειρήσω ακριβώς να ενημερώσω και να εξηγήσω στο Eurogroup πως έχουμε ως χώρα εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις, ακόμη και την μία συγκεκριμένη που ήταν σε εκκρεμότητα και οι οποίες θεωρούμε πως επιτρέπουν πλέον την συνέχιση του προγράμματος περιλαμβανομένης και της χρηματοδότησης. Εδώς είναι πολύ πιθανό το ίδιο το Eurogroup να αξιολογήσει και τα πολιτικά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται εντός Κύπρου. Αυτό σας ανησυχεί, διότι έχουμε ήδη την πρόθεση του ΑΚΕΛ να ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δημοκρατικό κόμμα ΝΕΔΕΚ και οι οικολόγοι τόνισαν δημόσια ότι πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η-1η-2015, να συμπέσει δηλαδή με το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή. Αυτά αντιλαμβάνομαι θα καταγραφούν από την Τρόικα και θα τα εξετάσει επισταμμένα το Eurogroup, έτσι. Ναι, είναι πιθανός βεβαίως να υποδείξω πως η νομοθεσία για τις εκποιήσεις στις περιπτώσεις κατοικίας ήδη θα εφαρμοστεί όχι αμέσως αλλά από την, με το νέο έτος, ακριβώς για να συμπέσει με το πλαίσιο της αφαιρεγκαιότητας. Δεν θεωρώ πως θα ήταν σωστό δημοσίως να συζητήσουμε με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Θεωρώ όμως επιβεβλημένο να επιχειρήσουμε την συνεννόηση και την συνεργασία. Θεωρώ πως οι στοχεύσεις μας είναι κοινές και θεωρώ πως μπορούμε ακόμη και τις πολιτικές διαφωνίες που είχαν προκύψει να τις διαχειριστούμε υπεύθυνα με τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα για την κυπριακή οικονομία, αλλά αντιθέτως θα δημιουργεί διεξόδους και θα επιτρέπει την συνέχιση της πορείας διόρθωσης και ανάκαμψης της οικονομίας μας. Θα ξεκαθαρίσει και το θέμα της καθόδου της Τρόικα στην Κύπρο κατά το αυριανό Eurogroup, που θα είναι η επόμενη αξιολόγηση. Συνήθως δεν είναι σε επίπεδο Eurogroup που καθορίζονται αυτές οι λεπτομέρειες.